δήμαρχός μας, η επικεφαλής του συνδυασμού Καλημέρα Λέρος, η υποψήφια δήμαρχος, η Χρυσούλα μας. Καλησπέρα σε όλους και συγχωρέστε με για τη συγκίνηση. Ευχαριστώ όλους σας για τα καλά σας λόγια. Με συγκινήσατε, νομίζω ότι ήταν κατάθεση ψυχής όλα αυτά που είπατε. Τα υπόλοιπα θα τα αφήσουμε να τα κρίνει η κοινωνία. Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξή σας. Σας ευχαριστώ για την απόφασή σας να κάνουμε μαζί μια νέα αρχή για τη Λέρο μας και τη ζωή μας. Απευθύνομαι σε όλους σας και ξεχωριστά σε κάθε μία και κάθε έναν από σας. Σε εσάς που ζείτε εδώ, στον τόπο μας, αλλά και στους συγγενείς σας και συμπατριώτες σας που μπορεί να βρίσκονται μακριά από τη Λέρο, αλλά την αγαπούν και την νοιάζονται. Σε εσάς που δεν κατάγεστε από το νησί μας, αλλά η ζωή ή η δουλειά σας έφερε κοντά μας και εσείς επιλέξατε να ζήσετε εδώ. Σε εσάς που αγαπάτε τη Λέρο, που θέλετε να δείτε το νησί μας να αναπτύσσεται ισορροπημένα και σωστά και τους συμπατριώτες μας να έχουν περισσότερες και μεγαλύτερες ευκαιρίες για πρόοδο και προκοπή. Στην εποχή της μεγάλης κρίσης, που δυσκολεύει την καθημερινότητα όλων μας, στην εποχή της αυξανόμενης απαξίωσης της πολιτικής που οδηγεί σε μειωμένη συμμετοχή, στην εποχή της απογοήτευσης που οδηγεί στην αδιαφορία, δεν επιτρέπεται να μείνουμε θεατές. Δεν επιτρέπεται να διαφορήσουμε. Δεν επιτρέπεται να αφήσουμε τα πράγματα να συνεχίσουν όπως είναι. Για κάθε μία και κάθε έναν από μας, αυτή είναι η ώρα της ευθύνης. Αυτή είναι η ώρα της συμμετοχής. Τώρα είναι η ώρα να αφήσουμε πίσω το χθες. Να γυρίσουμε σελίδα. Και όπως έλεγε ο πάντα επίκαιρος Μανώλης Αναγνωστάκης, σε εσάς ανήκει η απόφαση. Δεν σας ζητάμε να πάψετε τις ασχολίες σας και να διακόψετε τη ζωή σας. Μια λέξη μόνο. Εμπρός λοιπόν. Το χρωστάμε στον τόπο μας. Το χρωστάμε στον εαυτό μας. Το χρωστάμε στα παιδιά μας. Στις γενιές που θα έρθουν μετά από μας. Φίλες και φίλοι, στο προσκλητήριο του χρέους και της ευθύνης για τη νέα εποχή της αυτοδιοίκησης, στην πρόκληση για να γυρίσουμε σελίδα, στη Λέρο, στη δυνατότητα για ένα διαφορετικό, δημιουργικό αύριο για τον τόπο μας, δηλώνω παρούσα. Δηλώνω παρούσα στην προσπάθεια να αλλάξουμε. Δηλώνω παρούσα στην προσπάθεια να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που ανοίγονται μπροστά μας. Δηλώνω παρούσα στην προσπάθεια να δημιουργήσουμε έναν ισχυρό Δήμο που θα διασφαλίσει ανάπτυξη για όλους, καλύτερη ποιότητα ζωής, αυξημένες ευκαιρίες και δυνατότητες για κάθε Δημότη. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια στο επαρχείο, αισθάνομαι σίγουρη. Αισθάνομαι ότι και ξέρω και μπορώ να διεκδικήσω μαζί σας το Δήμο της Λέρου. Και να τα καταφέρουμε. Είμαι σίγουρη ότι θα τα καταφέρουμε. Γι' αυτό συγκροτήσαμε το συνδυασμό «Καλημέρα Λέρος». Ένα συνδυασμό που δημιουργήθηκε από ανθρώπους με κοινά ιδανικά και αξίες. Με ήθους, με στόχους συγκεκριμένους και με διάθεση για δημιουργία και προσφορά. Από ανθρώπους με γνώση και πείρα, με κοινωνική καταξίωση και συνεισφορά, με ταλέντο και διάθεση για δουλειά, με ολοκληρωμένη άποψη και ανιδιοτελή αγάπη για το νησί μας. Έναν συνδυασμό που αντιμετωπίζει το μέλλον αισιόδοξα. Όχι γιατί δεν γνωρίζει τις δυσκολίες, αλλά γιατί γνωρίζει τα προβλήματα και πάνω απ' όλα γνωρίζει πως μπορεί να δώσει λύση στα προβλήματα αυτά. Στην προσπάθειά μας δεν περισσεύει κανείς.
Καλούμε κοντά μας κάθε μία και κάθε έναν που μοιράζεται μαζί μας τις ίδιες αξίες και αρχές, που συμμερίζεται τις αγωνίες μας, που προσδοκά ένα διαφορετικό αύριο και θέλει να αγωνιστεί για να το πετύχουμε. Βασική μας στόχη είναι η ισορροπημένη ανάπτυξη του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα με τον κυρίαρχο τριτογενή. Η προώθηση και υλοποίηση δημοσίων και δημοτικών έργων, όχι βιτρίνας, αλλά ενταγμένων στην προοπτική της αηφόρου ανάπτυξης του νησιού, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών για τον πολιτισμό, τον τουρισμό, την παιδεία, την κοινωνική πρόνοια, το περιβάλλον, τον αθλητισμό. Βασική μας όμως μέρημνα αποτελεί η ορθολογική διαχείριση του μέλλοντος του κρατικού θεραπευτηρίου, το οποίο με τις κατάλληλες προσαρμογές μπορεί να μετασχηματιστεί και να αποτελέσει βασική υποδομή και άξονα του αναπτυξιακού σχεδιασμού για το νησί μας. Πρόθεσή μας είναι να μετατραπεί Λέρος σε μια χωροταξική οργανωμένη κοινωνία, ελκυστική για τους κατοίκους της, αλλά και για τους επισκέπτες της, δημιουργικά αναπτυσσόμενη. Μια κοινωνία που όμως θα παραμείνει μια κοινωνία ανθρωπιάς, ευαισθησίας και αλληλεγγύης. Μια κοινωνία που η μοναξιά, η απομόνωση και η αδιαφορία δεν θα έχουν θέση. Επιδίωξή μας είναι μια καινούργια πραγματικότητα, μια διαφορετική μέρα, μια καλή μέρα για τη Λέρο. Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες, με γνωρίζετε και σας γνωρίζω καλά. Με γνωρίζετε και σας γνωρίζω καλά. Με την εμπιστοσύνη και την ψήφο σας μου δώσατε το 2006 και το 2002, συγγνώμη, τη δυνατότητα να εργαστώ για τον τόπο μας ως έπαρχος. Στα 8 αυτά χρόνια πορεύτηκα μαζί σας με συνέπεια και υπευθυνότητα, με κορυφαία προτεραιότητα τον άνθρωπο και τα προβλήματά του, με απόφαση να είμαι χρήσιμη για τον τόπο μας, αλλά και για κάθε μία και για κάθε έναν από σας. Ασφαλώς δεν έγιναν όλα τέλεια. Ασφαλώς υπάρχουν τομείς που θα έπρεπε να κινηθούμε πιο γρήγορα, πιο αποφασιστικά. Ο τελικός όμως απολογισμός είναι αναμφίβολα θετικός. Και είναι αυτό ένα μεγάλο εφόδιο, μια ισχυρή παρακαταθήκη, μια σίγουρη προοπτική για το Δήμο μας και όσα μαζί θα πετύχουμε εδώ. Γιατί ξέρουμε, γιατί γνωρίζουμε, γιατί θέλουμε, γιατί μπορούμε. Και αυτό είναι το βασικό μας σύνθημα. Και γνωρίζουμε και μπορούμε.